Φορά λοιπόν η ΕΤΕΝΑ κάλυψε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου των βετεράνων που ετοιμάζονται για αυτή τη μεγάλη διοργάνωση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Να δούμε το σχετικό βίντεο. Άρη Καραγιώργο, συγχαρητήρια. Μάθαμε ότι η επίδοσή σου ήταν παγκόσμιο ρεκόρ. Παγκόσμιο ρεκόρ βετεράνων. Πόσο ήταν το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ? Καταρχήν θέλω να σα δίνω συγγνώμη γιατί μετά τον τερματισμό είμαι λαχανιασμένο και επιπλέον δεν συνηθίζω να μιλάω πια για τι αγωνιστικέ μου δραστηριότητε. Θα αποτελέσω όμω εξαίρεση μια και με φνηδιάζετε. Είναι ναι η καλύτερη επίδοση στον κόσμο σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Πέτυχα 12 πρώτα και 38 δεύτερα, ενώ το παγκόσμιο είναι του Φιλανδού του Κατήλα με 12 και 41. Κύριε Καραγιώργο, τόσα χρόνια σας θυμούνται οι Έλληνες για τα πανελλήνια ρεκόρ που σημειώνατε το ένα πίσω από το άλλο. Και ενώ θα λέγαμε ότι μπήκατε στη σύνταξη από αθλητής του στίβου, εσείς συνεχίζετε. Πόσες ώρες προπονείστε, πόσο χρονών είστε τώρα και έχουμε στην Αθήνα και πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είστε υποψήφιος για το χρυσό μετάλλιο? Ξεκινάω από την ηλικία μου που δεν την κρύβω, είμαι 43 χρόνων. 30 χρόνια σχεδόν ασχολούμαι στους στίβους. Πιστεύω ότι η διαχρονικότητα ενός αθλητή δείχνει και το μέγιστο της αληθινής πορείας που μπορεί να κάνει. Δεν μετράω τις ώρες που βρίσκομαι στο γήπεδο, παρά μόνο το χρονόμετρο, τα περάσματα. Δηλαδή όπως νέος, τώρα τα μικρόφωνα βέβαια λένε για το παγκόσμιο ρεκόρ και χειροκροτήματα εδώ στο πρωτάθλημα των βετεράνων. Εσείς δηλαδή όπως όταν ξεκινήσατε από μικρός συνεχίζετε με το ίδιο ρυθμό? Φίλε Νίκο, νιώθω αμήχανα γιατί οι επάλξεις τις οποίες υπηρετώ τώρα είναι να μιλάω για τις επιδόσεις, για τις νίκες των αθλητών μου. Δεν μπορώ όμως να αποκρύψω και αυτό το γεγονός. Για μένα περισσότερο δεν μετράνε τα ρεκόρ αλλά οι νίκες. Και πράγματι το Πανευρωπαϊκό της Αθήνας, το οποίο το φιλοξενούμε φέτος, πιστεύω ότι θα πετύχει και διαργωνωτικά και αγωνιστικά. Όμως δεν πρέπει να παραλείψω ότι θα έχω έναν αντίπαλο σπουδαίο. Ίσως ο σπουδαιότερος, ίσως αυτός μου στερήσει το χρυσό μετάλλιο. Είναι ο αδερφός μου ο Χρήστος που 41 χρόνων φέτος θα μας εκπροσωπήσει στους βετεράνους και πιστεύουμε και η Βερούλη, η πρωταθλήτρια Ευρώπης που θα μας δώσει άλλο ένα χρυσό μετάλλιο. Οι βετεράνοι αρχίζουν από την ηλικία των 35 χρόνων, εσείς είστε στην κατηγορία των 40 ετών. Εκεί έχετε αντίπαλο για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το αγώνισμά σας? Στους μεγάλους αγώνες από πανευρωπαϊκούς και πάνω οι άντρες αρχίζουν από 40, τα 35 για το βαλκανικό και τον εγχώριο χώρο. Έχω αντιπάλους πολλούς και συγκεκριμένα στους δρόμους αντοχής υπάρχουν πολλοί αθλητές που δεν διακόπτουν την καριέρα τους στα 38 του 40, οπότε είναι μια συνέχεια στις μεγάλες επιδόσεις. Και έχουμε πολλά σπουδαία ονόματα που μετάσχουν. Ο Βαΐνιο πρόπερση πέτυχε 29 λεφτά σαν βετεράνος. Κύριε Καραγιώργο, σίγουρα υπάρχουν αντίπαλοι και ήθελα να πω, συγγνώμη σε διακόπτω, κυρίως στους δρόμους αντοχής και στην ηλικία 40 έως 44 είναι ο μέγιστος συναγωνισμός, γιατί εκεί έχουμε να κάνουμε με ενεργοί αθλητές υψηλού επίπεδου. Κύριε Καραγιώργο, είστε και προπονητής των παιδιών της εθνικής ομάδος, όχι των βετεράνων πια, των κανονικών αθλητών που παίρνουν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες και σε άλλες διοργανώσεις. Κερδίζετε ορισμένους από τους αθλητές σας σήμερα σε αυτά τα χρόνια που είστε? Όχι όλους βέβαια. Θα αποφύγω την ερώτηση λέγοντας ότι δεν είμαι αντίπαλός τους, αλλά ο δάσκαλός τους. Ο λόγος που γυμνάζομαι δεν είναι κυρίως οι αγωνιστικές μου επιδόσεις, είναι για να αισθάνομαι και να συμμετέχω, να διδάσκω τους αθλητές με το παράδειγμά μου, είναι για να αισθάνομαι την κούραση που αισθάνονται και εκείνοι και να τους παρακολουθώ πάνω στην κίνηση. Βεβαίως οι επιδόσεις μου είναι καλές, αλλά κι αν δηλαδή οι μαθητές δεν πέρασαν ακόμη το δάσκαλο. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Έχουν δύσκολο αντίπαλο. Βεβαίως με περνάνε, βεβαίως θέλουν να με περάσουν, βεβαίως γιατί αγωνίζονται. Και όχι να περάσουν το σημερινό Άρη, Καραγιώργο ή Χρήστο. Το θέμα είναι να ξεπεράσουν τις επιδόσεις και τις νίκες εκείνου του καιρού. Αυτό είναι το όραμα, αυτός είναι ο σκοπός.